Από το βιβλίο Σαμουήλ Α, στη σελίδα 281 και εδάφιο 27. Σελίδα λοιπόν 26. 281 από το βιβλίο Σαμουήλ ο Προφήτης και εδάφιο 26. Κείπεν ο Δαβίδ προς τους ανθρώπους του συσταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα ως της πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ, διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, ούτω θέλει γίνει στον άνδρα ως της πατάξει αυτόν. Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος εν όλη Ελλάλη προς τους άνδρας, και εξήφθη ο Θεός ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, διατί κατέβεις εν τάφθα και εισπίον αφήκα στα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο. Εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου, βεβαίως δια να είδεις την μάχη κατέβεις. Και είπε ο Δαβίδ, τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία. Και εστράφη από αυτού προς άλλον και λάλησε κατά των αυτών τρόπων. Και ο λαός απεκρίθη πάλι προς αυτόν κατά των πρώτων λόγων. Και ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανήγγυλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβεν αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδία μην ταπεινώνεται δια τούτων. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσει μετά αυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ηλθελέων και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του πυμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξε αυτόν και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τις αγώνας και πάταξε αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Επάταξε ο δούλος και τον λέοντα και την άρτον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος θέλει είστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκχειρός του λέοντος και εκχειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκχειρός του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, είπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου. Και όπλησεν ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε χαλκίν περικεφαλαίαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισεν αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ροφέαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και θέλησε να περπατήσει διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν δύναμε να περιπατήσω με ταύτα, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού και έλαβεν τη ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού και έκλεξεν σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσασε αυτούς εις το ποιμενικόν αυτού σακίων και θυλάκιων, τη δε σφεντόνι αυτού εις τη χείραν αυτού επλησίαζε προς τον Φιλιστέον. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και πλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο ανήρωας σπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και όταν περιέβλεψε ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησεν αυτόν. Διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος την όψη. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, κύον είμαι εγώ, στε έρχεσαι προς εμέ με ράβδους. Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, σύ έρχεσαι εναντίον με ρομφαία και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού, του στρατευμάτων του Ισραήλ τα οποία σύ εξουθένησας. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου. Θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλήν σου. Και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέραν ταύτην στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Χριστός δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει παραδώσει, θέλει σας παραδώσει στη χείρα ημών. Και όταν σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζε η συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπαυσε
και έδραμε προς μάχην εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνας ο Δαβίδ την χείρα αυτού εις το Σακίον, έλαβε κήθον λίθον και εξφενδόνησε και εκτύπησε των Φιλιστέων κατά το μέτωπον αυτού, ώστε ο λίθος ενεπήχθη εις το μέτωπον αυτού και έπεσεν κατά πρόσωπον εις τη γην. Και υπερίσχυσεν ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της φενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε των Φιλιστέων και θανάτωσε αυτόν. Αλλά δεν είναι το ρομφαία εν τη χειρή του Δαβίδ, όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων, έλαβε την ροφέαν αυτού και έσυρε αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανε ο ισχυρός αυτόν έφυγον. Τότε σηκώθησαν οι άνδρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους έως της εισόδου της Κοιλάδος και έως των πυλών Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σααρίμ έως Γάθ και έως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπησαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλήν του Φιλιστέου και έφερε αυτήν στην Ιερουσαλήμ, την επανοπλίαν αυτού έβαλεν εν τη σκηνή αυτού. Πότε δε είδε ο Σαούλ τον Δαβίδ εξερχόμενον εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς τον Αβενίρ, τον αρχηγόν του στρατευμάτου, του στρατεύματος: «Αβενίρ, τίνος ιός είναι ο νέος ούτος?» Και ο Αβενίρ είπε: «Ζή η ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω». Και είπε ο βασιλεύς: «Ερώτησον εσύ, τίνος ιός είναι ο νεανίσκος ούτος?» Και καθώς επέστρεψε ο Δαβίδ, πατάξας των Φιλιστέων παρέλαβεν αυτόν ο Αβενίρ και έφερε αυτόν ενώπιον του Κυρίου και η κεφαλή του Φιλιστέου ήταν εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ: «Τίνος ιός είσαι νέε?» Και απεκρίθη ο Δαβίδ: «Ο ιός του δούλου σου Ιεσέ του Βηθλεεμίτου. Αμήν». Ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ, όχι γιατί άλλαξε γνώμη, αλλά απέρριψε τον Σαούλ γιατί ο Σαούλ άλλαξε πορεία. Ενώ τον είχε εκλέξει για μεγάλη ευλογία βασιλιά του λαού Ισραήλ, και επειδή ο Σαούλ άλλαξε πορεία, ο Θεός πια δεν μπορούσε να ακολουθήσει, τον Σαούλ στην πορεία του, και έτσι άλλαξαν δρόμο. Άλλο δρόμο πια ο Σαούλ, άλλο δρόμο πια ο Θεός. Όμως ο Θεός πρέπει να κάνει το έργο του, θα το κάνει το έργο του. Ο Σαούλ δεν είναι αντικατάστατος, κανένας δεν είναι αντικατάστατος, και ο Θεός πάντα, όταν κάποιος άνθρωπος εγκαταλείπει το δρόμο του Θεού, εγκαταλείπει το έργο του Θεού, εγκαταλείπει τη ζωή μέσα στην παρουσία του Θεού, ο Θεός βρίσκει άλλον πολύ καλύτερον. Και βρήκε ένα νεαρό παιδί, ένα τσομπανάκο με λίγα πρόβατα, το μικρότερο γιο του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου, και μάλιστα ομολογεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου: «Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ», παιδάκι 17 χρονών, και έψαγαν και το βρήκε ο Θεός από μικρότερη ηλικία, «άνδρα», και γι' αυτό τον διάλεξε, «κατά την καρδία μου». Έχει τέτοια καρδιά με αποτέλεσμα να πράττει πάντα τα θελήματά μου. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού όταν εκλέγει έναν άνθρωπο. Και αν σε εκλέξει ο Θεός, τότε η ζωή του ανθρώπου παίρνει άλλη διάσταση. Και για να το καταλάβουμε πιο απλά αυτό, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, αλλά υπάρχει ένας, δύο, τρεις βιομήχανοι. Αυτόν που θα εκλέξει να τον βάλει στα εργοστάσια του, για οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε κριτήριο, η ζωή αυτού του ανθρώπου αλλάζει. Και αν ένας άνθρωπος μεγάλος και σπουδαίος εκλέγει, πόσο μάλλον, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός όταν εκλέγει. Και όταν εκλέγει, οι αλλαγές είναι τρομακτικές. Τρομακτικές. Αλλά οι αλλαγές τρομακτικές γίνονται βεβαίως εξαιτίας της εκλογής, αλλά η εκλογή ακολουθείται πάντοτε του Θεού από το χρίσμα.
από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τις αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου ο Θεός τις κάνει δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι στα 17 του χρόνια ο Θεός εξέλεξε και έπλησε, γέμισε με Πνεύμα Άγιο το Δαβίδ και ο Δαβίδ έγινε άλλος άνθρωπος. Τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει λάβει πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που κάνει ο Θεός. Δίνει δύναμη στον άνθρωπο, δίνει αγάπη, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δίνει και σοφρονισμό, σοφία, σύνεση. Να περπατάει ο άνθρωπος του Θεού οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, μέσα στη χάρη του Χριστού, με μία προϋπόθεση, την προϋπόθεση της εκλογής. Να είναι η καρδιά του και να παραμένει κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα αυτού. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί υπάρχουν οι εχθροί του ανθρώπου, που είναι πρώτα-πρώτα η καρδιά του ανθρώπου, που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και οδηγεί τον άνθρωπο όχι κατά το θέλημα του Θεού αλλά κατά τις επιθυμίες δικές του. Υπάρχει ο κόσμος, η Βαβυλώνα, τα φώτα της Βαβυλώνας που δίνουν άφθονα την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Αλλά όμως είναι βέβαιο ότι το μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και τέλος υπάρχει και ο μεγαλύτερος εχθρός από όλα, ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος είτε θα δελεάσει, είτε θα απειλήσει, είτε θα πλανήσει, είτε θα κατηγορήσει, ώστε ο άνθρωπος να χάσει το δρόμο του. Το αν πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός ή δεν πιστεύουμε, αυτό δεν αφαιρεί την ύπαρξή του. Και το αν πιστεύουμε ότι υπάρχει διάβολος ή δεν πιστεύουμε, και πάλι αυτό δεν αφαιρεί την ύπαρξή του. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα με τη θέση που παίρνει κάθε άνθρωπος, ζούμε μέσα σε έναν πνευματικό κόσμο, όπου υπάρχει ο τριαδικός Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, όχι τρεις Θεοί, ένας Θεός, αλλά με τρεις αποκαλύψεις, τρία πρόσωπα, Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο που μαρτυρούν στον ουρανό, αλλά και στη γη. Αλλά υπάρχει και ο ενάντιος, ο Σατάν, ή ο διάβολος, ο διαβολεύς, των ανθρώπων προς το Θεό. Αυτή είναι η δουλειά του, διαβάλλει, κατηγορεί στους ανθρώπους το Θεό, όπως έκανε στην Εύα, αλλά και ταυτόχρονα κατηγορεί στο Θεό τον άνθρωπο, ώστε να τον φέρει σε διάσταση και σε απόσταση, να τον πλανήσει και να τον απομακρύνει από το Θεό. Απομακρυσμένος ο άνθρωπος από το Θεό είναι εύκολο θύμα του διαβόλου, όπως ένα πρόβατο, αν καταφέρει ο λύκος και το βγάλει έξω από την πίμνη, από τη φύλαξη του τσομπάνι, τότε το πρόβατο αυτό είναι εύκολη λία του λύκου. Ο Θεός λοιπόν έδωσε αυτά τα χαρακτηριστικά στο Δαβίδ, σε ένα παιδάκι 17 χρονών, και δύναμη δηλαδή, αγάπη και σοφρονισμό. Και τώρα από εδώ και πέρα η ζωή του θα διαφέρει από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Πράγματι η ζωή προχωράει, πόλεμος, το συνηθισμένο μεταξύ των Φιλιστέων και των Ισραηλιτών, και αυτή τη φορά ο πόλεμος έχει ένα χαρακτηριστικό, γιατί οι Φιλιστέοι έβαλαν μπροστά τους ένα τεράστιο άνθρωπο, τότε υπήρχαν και οι Ανακίμ και οι Γίγαντες, οι Παλαιόθεν, και τώρα ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που είναι 2 και 2,5 μέτρα, έναν τεράστιο άνθρωπο, οπλισμένο, πολεμιστή από παιδιόθεν, μπροστά προμαχητή, προκαλώντας και ονειδίζοντας
τα στρατεύματα του Ισραήλ. Όποιος από εσάς θέλει να έρθει να αναμετρηθούμε και ο νικητής θα είναι το σημείο της νίκης των Φιλιστέων ή των Ισραηλινών. Βλέποντας αυτό το θέμα, κανένας Ισραηλίτης μη έχουν πνεύμα δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού δεν πλησίαζε προς τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ όμως ο μικρός, ο 17χρονο παιδί, όταν πλησίασε, τότε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο τον εξήγηρε και είπε ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που έχει τη δυνατότητα να εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων, γιατί ο Ισραήλ ήταν ο λαός του Θεού της εποχής εκείνης, όπως η Εκκλησία του Χριστού είναι ο λαός του Θεού της εποχής της δικής μας. Και με μεγάλη παρησία ρώταγε δεξιά και αριστερά ώστε να τον φέρουν μπροστά στο βασιλιά. Όμως υπήρχαν και οι αδελφοί του, ο Ηλιάβ, ο οποίος τον ζήλεψε. Τον ζήλεψε γιατί μπροστά του ο Σαμουήλ τον έχρισε βασιλιά του Ισραήλ και τον ονείδησε. Από υπερηφάνεια είσαι εδώ πέρα. Τι θέλεις εσύ εδώ ανάμεσά μας? Ο Δαβίδ ταπεινός του λέει τι έκαμα, υπάρχει αιτία που είμαι εδώ και ρωτάω. Και την αιτία την ήξερε πάρα πολύ καλά, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είχε διεγείρει την ψυχή του, την καρδιά του, ώστε να βρει την ευκαιρία να σταθεί αυτός μπροστά στο Γολιάθ. Και πράγματι τον έφεραν στον Σαούλ, ο Σαούλος τον είδε και του λέει μην ανησυχείς, κανένας άνθρωπος να μην ταπεινώνεται μπροστά στο φόβο αυτού του ανθρώπου. Εγώ ο δούλος σου θα πάω να πολεμήσω με το Φιλιστέο αυτό. Αυτό δεν είναι ανθρώπινη ανδρεία, αλλά ούτε και ανθρώπινη λογική. Αυτό είναι δύναμης Πνεύματος Αγίου, δεν είναι παραμυθάκι. Είναι δύναμης Πνεύματος Αγίου, είναι αποκάλυψης Πνεύματος Αγίου και οδηγία, είναι αγάπη, όπως είπαμε, που το Πνεύμα το Άγιο έδωσε ο Δαβίδ για το λαό του Θεού, αλλά και σοφρονισμός, σοφία και σύνεση για το πώς θα διαπραγματευτεί και θα προχωρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για ηρωικούς ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου και το σοφρονισμό του Πνεύματος του Αγίου. Ο Σαούλ μόλις τον είδε του λέει σε μικρό παιδί εσύ δεν τα καταφέρεις, και λέει όχι, μην με βλέπεις, μην βλέπεις το φαινόμενο, γιατί βλέπεις ένα μικρό παιδί, αλλά να ξέρεις ότι πίσω από αυτό το μικρό παιδί υπάρχει ο Κύριος των δυνάμεων αποδεδειγμένα. Γιατί ενώ έβοσκα τα προβατάκια τα λίγα του πατέρα μου, ήρθε λιοντάρι και άρκτος για να πάρει το ένα πρόβατο του πατέρα μου. Και εγώ κατάφερα, όχι εγώ, ο Κύριος των δυνάμεων μου δώσε τη δύναμη και θανάτωσα και το λιοντάρι και την άρκτο. Και σου λέω ότι αυτός ο οποίος με ελευθέρωσε από το λιοντάρι και την άρκτο, αυτός θα με ελευθερώσει και από αυτό το θηρίο, το Γολιάθ που βλέπετε μπροστά σας και τρέμετε δικαιολογημένα όλοι εσείς. Δεν μίλησε με υπερηφάνεια, δεν μίλησε με γενναιότητα ανθρώπινη, αλλά μίλησε δια Πνεύματος Αγίου. Ο Σαούλ δέχτηκε, ακούγοντας τα λόγια, άλλωστε δεν είχε να χάσει και τίποτα. Δεν κατάλαβε βέβαια αυτά που καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση, ώστε μέσα από το Λόγο του Θεού ο Θεός να καταστήσει τους ανθρώπους του Θεού έτοιμους εις πάν έργων αγαθών. Ο Σαούλ δεν κατάλαβε πολλά πράγματα, όπως και οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Όταν διαβάζουν την ιστορία του Δαβίδ θεωρούν ότι ήταν ένα γενναίο παιδί.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση. Ο Σαούλ του έδωσε την πανοπλία του. Τι φόρεσε? Φόρεσε και την ρομφαία, το ξύφος του Σαούλ. Αλλά όταν πήγε να περπατήσει δεν μπορούσε να περπατήσει. 17 χρόνο παιδάκι. Και τα έβγαλε και λέει εγώ θα πάω έτσι πως είμαι. Γιατί ο Θεός δεν θα συνεργαστεί μαζί μου έχοντας όπλα ανθρώπινα, γιατί τα όπλα τα δικά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δυνατά συν Θεό. Άλλα είναι τα όπλα του κόσμου τούτου και άλλα είναι τα όπλα των πιστών ανθρώπων του Θεού, των χριστιανών. Γιατί μόνο όσοι εδέχθησαν τον Ιησούν Χριστόν, εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τελείως διαφορετικά τα όπλα μας. Και πράγματι ο Δαβίδ πήρε τη ράβδο την ποιμενική που είχε και οδηγούσε τα πρόβατά του, την γλίτσα θα λέγαμε σήμερα. Πήρε και 5 λίθους ομαλούς από το χήμαρο που είναι ο Λόγος του Θεού, και πήρε και τη σφενδόνα που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και καθώς έβλεπε από μακριά τον Γολιάθ έσπευσε και έτρεξε εναντίον του. Δεν πήγε σιγά σιγά φοβισμένος. Ο Γολιάθ όταν τον είδε λέει ποιος είσαι εσύ? Σκύλο με πέρασες και ήρθες με τη ράβδο σου? Έλα κοντά μου, του λέει, έλα κοντά μου και εγώ θα παραδώσω σήμερα τη σάρκα σου στα όρνια. Και ο Δαβίδ είπε λόγια πίστεως και δυνάμεως, είπε λόγια Πνεύματος Αγίου, τα οποία είναι απαραίτητα να προηγούνται σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο πρόκειται να πραγματοποιήσει ο κάθε χριστιανός. Λόγια πίστεως και δυνάμεως. Λόγια Πνεύματος Αγίου. Όχι λόγια απιστίας, διαλογισμών και αμφιβολίας, αλλά λόγια πίστεως και δυνάμεως. Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ, ασπίδα και ρομφαία. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες. Και προφητικό λόγο, την ημέρα αυτή ο Κύριος θα σε παραδώσει τα χέρια μου και θα σε πατάξει ο Κύριος, αλλά μέσα από μένα, και θα αφαιρέσει από σένα την κεφαλή σου. Και εγώ θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα εκείνη, την ημέρα αυτή, στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης. Γιατί ο Δαβίδ γνώριζε ότι αυτό το κακό που είναι μπροστά δεν ήρθε τυχαία, αλλά ο Θεός το έφερε για να φανερώσει τη δόξα του. Με έναν άνθρωπο πίστεως, δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Ποιο είναι αυτό το βουνό μπροστά σου, λέει ο Λόγος του Θεού Ζωροβάβελ, παιδιάς. Γιατί πρέπει να γνωρίσει όλη η γη ότι υπάρχει Θεός αληθινός και ζωντανός. Και θα γνωρίσει και όλο το πλήθος των Φιλιστέων ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυ, γιατί η μάχη που θα γίνει τώρα δεν είναι ανθρώπινη, αλλά είναι του Κυρίου των δυνάμεων. Και αδελφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ δεν είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, αν και είναι επειδή τον έκλεξε ο Θεός, αλλά είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος τον οποίο ευλόγησε ο Θεός. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εργάζεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως είναι γραμμένο στο Λόγο Του, με κάθε άνθρωπο που θα εμπιστευτεί το Λόγο Του και θα εξητήσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
η διαφορά ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους και τότε και όλους τους χριστιανούς και τώρα είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η διαφορά. Πάρα πολλοί χριστιανοί υπάρχουν. Πάρα πολλές θρησκείες υπάρχουν. Πάρα πολλοί θρησκευόμενοι υπάρχουν. Πάρα πολλοί άθεοι υπάρχουν. Αλλά κάποιους από αυτούς ο Θεός τους δίνει τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και αν οι άνθρωποι αυτοί αποδεχθούν τα δώρα του Θεού, μείνουν στο Λόγο του Θεού με καρδιά, κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττουν πάντα τα θελήματα του Θεού, τότε ο Θεός μέσα από αυτούς φανερώνει, αποκαλύπτει και αποδεικνύει τη δύναμή του, γιατί είναι και γραμμένο το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει όλη τη γη και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο, άντρα, γυναίκα, παιδί, μικρό, μεγάλο, έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τέλεια εις το να ελπίζει στον Θεό και μόνο στον Θεό, και είναι έτοιμος μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να φανερώσει και να αποκαλύψει όλη τη δύναμή του και τη δόξα του. Τώρα είναι η σειρά του Δαβίδ. Παλαιότερα ήταν η σειρά άλλων ανθρώπων. Αργότερα θα είναι η σειρά άλλων ανθρώπων. Αλλά ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται με τον ίδιο τρόπο. Και καθώς τον είδε ο Φιλιστέος, ο Γολιάθ, να τρέχει εναντίον του, ξεκίνησε και αυτός με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ανθρώπινη όμως, γιατί δεν ξέρει ότι απέναντι πίσω από τον Δαβίδ είναι ο Θεός, και λέει αυτό είναι εύκολο, και θα ήταν εύκολο αν δεν ήταν ο Δαβίδ άνθρωπος του Θεού, πίστεως, δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τίποτα δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν. Αμήν αδερφοί. Αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και όταν λέει τα πάντα, ο Λόγος του Θεού εννοεί τα πάντα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί τα πάντα δύναμε, αλλά δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Και ο Δαβίδ, κάνοντας αυτό που ξέρει, δεν ξέρει τίποτα άλλο, ξέρει τους λίθους και τη σφενδόνα. Και ο άνθρωπος του Θεού δεν ξέρει τίποτα άλλο, ξέρει το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Παίρνει έναν από τους πέντε λίθους, τον βάζει στη σφεντόνα, στριφογυρίζει, σφενδονίζει και μπροστά στο βουνό, γιατί ήταν ένα βουνό ο Γολιάθ, καλυμμένος όλος με μεταλλική πανοπλία, ο Θεός παίρνει την πέτρα και τη σφινώνει στο μόνο γυμνό σημείο της κεφαλής του, στο κέντρο πάνω από τα μάτια. Γιατί ο Θεός εργάζεται με θαύματα. Δεν εργάζεται με ανθρώπινες ικανότητες. Με όπλα δυνατά συν Θεό. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Κανένας άνθρωπος με μια σφεντόνα δεν μπορεί να έχει τέτοια επιτυχία εκτός κι αν ο Θεός είναι μαζί του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει επιτυχίες πνευματικές εκτός αν ο Θεός είναι μαζί του. Γι' αυτό το ζητούμενο είναι ο Θεός να είναι μαζί μας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ευλογημένη οικογένεια εκτός κι αν ο Θεός είναι μαζί του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει έργο και ευλογημένη ζωή εκτός κι αν ο Θεός είναι μαζί του. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά είναι μαζί με κάθε έναν του οποίου η καρδία είναι κατά την καρδία του Θεού. Το μεγάλο μάθημα και το μεγάλο μήνυμα της Γραφής όσον αφορά το Δαβίδ, από την παιδική του ηλικία μέχρι τα βαθιά του γεράματα, που ήταν πάντοτε οδηγούμενος και διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και έπεσε και σε μεγάλες αμαρτίες,
Το μεγάλο μυστικό του Δαβίδ, το μεγάλο μάθημα και το μεγάλο μήνυμα για μας μέσα από τη Γραφή είναι η καρδιά του Δαβίδ. Μια καρδιά που ενδιαφερότανε για το θέλημα του Θεού, φοβότανε, σεβότανε το Θεό και ήξερε ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Δαβίδ αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Γι' αυτό και όταν ξεκίναγε οτιδήποτε να κάνει στη ζωή του, έκανε μία προσευχή που είναι και το μάθημα που μας δίνει η Γραφή και σήμερα και πάντοτε μέσα από τον Δαβίδ ο Θεός. Δεν ξεκίναγε ποτέ, αλλά πήγαινε στο Θεό και προσευχότανε. Μία απλή προσευχή. Θεέ μου να πάω, θα είσαι μαζί μου. Γιατί αν δεν είσαι μαζί μου να μην πάω. Και ο Θεός άλλοτε του έλεγε πήγαινε, θα είμαι μαζί σου. Άλλοτε του έλεγε μην πας, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Περίμενε και θα σου πω εγώ πότε θα πας και θα είμαι μαζί σου. Τόσο απλά και τόσο εύκολα, γιατί ο Θεός δεν είναι ένας Θεός που δεν μιλάει. Δεν είναι ένας Θεός που δεν αποκαλύπτεται. Ευαρεστείται, αρέσκεται να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και καθώς αυτός έδωσε στον άνθρωπο στόμα και αυτιά, στόμα να μιλάει και αυτιά να ακούει, και αυτός θέλει, αλλά και εμείς το θέλουμε, να μιλάει στους ανθρώπους και οι άνθρωποι να τον ακούνε, αλλά και ζητάει να του μιλάνε οι άνθρωποι καθώς αυτός τους ακούει. Δηλαδή θέλει συνομιλία. Η προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος, συνομιλία. Ζητάς, καθώς λέει ζητείτε και θέλετε ευρύ και βρίσκεις. Ετής, καθώς λέει ετείτε και θέλει σας δοθεί και σου δίδεται. Χτυπάς, κρούεις, καθώς σου λέει κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί και ανοίγεται. Γιατί αν ο Χριστός δεν ανοίξει πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την ανοίξει. Και όποια πόρτα ανοίξει ο Χριστός, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Και ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες, αδελφοί, που είναι τόσο σφιχτά κλειστές από το διάβολο και από τον κόσμο, οι πόρτες για την απογοήτευση των ανθρώπων, ώστε να στρέψουν το βλέμμα τους όταν θα έρθει η στιγμή και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος προς Αυτόν, θεωρώντας ότι Αυτός είναι Θεός, αυτή τη δύσκολη περίοδο που λέει η Γραφή των καιρών, των εσχάτων ημερών, οι καιροί θα είναι κακοί, έχουμε ανάγκη από τον Χριστό να ανοίγει πόρτες, πόρτα κατάλληλη στον κάθε έναν από εμάς, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στα αδέλφια μας και στην Εκκλησία Του. Θέλουμε τον Χριστό να ανοίγει πόρτα. Αλλά ο Χριστός λέει έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, γιατί ξέρεις ότι είναι μικρά η δύναμή σου, αλλά εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Τόσο απλά. Εφύλαξα στο λόγο μου τι σημαίνει? Καρδιά, κατά την καρδία μου ώστε να πράττεις πάντα τα θελήματά μου. Και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Έχεις επίγνωση ότι πια ανήκει στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν. Δεν έχουμε άλλο Κύριο, ούτε θέλουμε άλλο Κύριο. Και δεν έχουμε άλλο Θεό, ούτε θέλουμε άλλο Θεό. Έναν Θεό, το μόνο Δεσπότη, που κατοικεί φως απρόσιτον, ουδείς των ανθρώπων ποτέ είδε και έζησε και ούτε θα δει. Αλλά αυτός ο Θεός, κατά το μυστήριο της ευσεβίας, έγινε άνθρωπος για να μπορέσει να πλησιάσει τον άνθρωπο, τον οποίον αγαπάει, γιατί είναι το δημιούργημά του και πλασμένος κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Και έτσι, από εδώ και μπρος τα πράγματα για τον Δαβίδ, αν και από την αρχή αλλά και τώρα και μέχρι το τέλος, θα είναι εύκολα. Μέσα σε ένα κόσμο δύσκολο, τα πράγματα για τον Δαβίδ θα είναι εύκολα. Γιατί θα είναι βοηθούμενος από το Θεό και θα περπατάει
με πνεύμα δυνάμεως, που είναι απαραίτητο, καθώς είναι και γραμμένο, θέλετε λάβει δύναμη όταν το πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, αλλά και με πνεύμα αγάπης, που είναι η τελειοποίηση του ανθρώπου του Θεού. Αλλά η αγάπη δεν είναι συναισθηματική, ούτε ανθρώπινη. Αυτή λέγει η γραφή είναι η αγάπη του Θεού, να περπατάτε κατά τις εντολές αυτού. Και τέλος, σοφρονισμού, πνεύμα σοφρονισμού, ώστε σαν το Δαβίδ να περπατάμε μετά συνέσεως και να μην κάνουμε ποτέ λάθος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, μόνο ο χριστιανός έχει τη δυνατότητα, εάν το θελήσει, πολύ εύκολα και απλά στη ζωή του να μην κάνει ποτέ λάθος. Αρκεί να μην παίρνει αποφάσεις με βάση του τι αρέσει στη σάρκα του, αλλά να ρωτάει το Θεό, Κύριε, εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τις αρέσει. Και ο Θεός θα το αποκαλύπτει και θα το φανερώνει. Να μην παίρνει αποφάσεις με βάση του τι θέλει, αλλά μπορεί να πάει στο Θεό και να πει, Κύριε, εγώ θέλω αυτό, αλλά πες μου εσύ τι θέλεις για μένα. Και να μην παίρνει αποφάσεις με βάση του τι σκέπτεται, κρίνει και αποφασίζει και υπολογίζει και μετράει, αλλά λέει, Κύριε, εγώ αυτό βλέπω για καλό, εσύ τι βλέπεις και καλό. Μόνο ο χριστιανός έχει τη δυνατότητα αυτή. Αλλά ποιος χριστιανός? Αυτός που έχει πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, να περπατάει χωρίς λάθη στη ζωή του. Πίσω βέβαια από όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου για να μπορεί ο Θεός να είναι δίπλα του και τρέμοντας το Λόγο του Θεού, για να μπορεί ο Θεός να φχαρίζει σε Αυτόν την ευνοιά Του και την ευμένειά Του. Έπεσε κάτω νεκρός ο Δαβίδ, πάρα πολύ εύκολα, είδατε πόσο εύκολα. Ο Γολιάθ, πάρα πολύ εύκολα, είδατε πόσο εύκολα. Δεν κουράστηκε ο Δαβίδ, δεν πάλεψε, δεν φοβήθηκε, δεν κινδύνεψε. Κι όμως ήταν η πιο επικίνδυνη ίσως στιγμή για έναν άνθρωπο, να σταθεί μπροστά στο Γολιάθ. Αλλά δεν κινδύνευσε. Γιατί? Γιατί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που είναι η σφενδόνα και με το λίθο που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Δαβίδ γκρέμισε το Γολιάθ. Και επειδή δεν είχε και ρομφαία, σπαθή, πλησίασε, τράβηξε τη δική του, του Γολιάθ, και έκοψε το κεφάλι του. Και έτσι, όχι μόνο σώθηκε ο Δαβίδ, όχι μόνο σώθηκε ο λαός Ισραήλ, αλλά το σημαντικότερο από όλα ήταν δοξάστηκε ο Θεός. Και αυτό είναι το ζητούμενο από το Θεό για μας. Ο Θεός θα μας σώζει, θα μας ευλογεί, αλλά εκείνο που θέλει ιδιαιτέρως είναι να δοξάζεται στη ζωή μας. Και δοξάζεται στη ζωή μας όταν εμείς του δίνουμε τη δόξα. Όταν εμείς ομολογούμε ότι ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς φανερώνει ο Κύριος των δυνάμεων. Και έφτασε το τέλος του Γολιάθ και συνεχίζεται η ευλογημένη ζωή του Δαβίδ. Τον φωνάζει ο Σαούλ, ο οποίος δεν τον βλέπει με πολύ καλό μάτι. Ρωτάει ξανά ποιος είναι, και από εδώ και πέρα τώρα δεν σημαίνει ότι η ζωή του Δαβίδ θα είναι εύκολη, θα είναι δύσκολη στα μάτια των ανθρώπων, εύκολη για τα μάτια του Θεού. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην προσδιορίσουμε τη ζωή εύκολη, το πιο σωστό είναι νικηφόρα, θριαμβευτική. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κάμνη ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Θριαμβευτική, με προϋπόθεση, καρδία κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττουμε πάντα τα θελήματα Αυτού.
Αμήν.